στοχοποιούν τον εκπαιδευτικό. Στοχοποιούν τον εκπαιδευτικό και τον δείχνουν με το δάχτυλο και με το χειρότερο πρόσωπο ενός κράτους το οποίο δεν έχει καμιά πλέον δικαιολογία για αυτά τα πράγματα, με το μέτρο της επιστράτευσης. Το μέτρο της επιστράτευσης είναι δείγμα αυταρχισμού και πολιτικού τσαμπουκά μέσα σε εισαγωγικά μιας κυβέρνησης που πραγματικά προληπτικά έφερε σε επιστράτευση τους συναδέλφους μας της δευτεροβάθμιας πριν καν εξαγγείλουν οποιαδήποτε απεργιακή κινητοποίηση. Εμείς ως Διδασκαλική Ομοσπονδία την πρώτη και όλα στιγμή με δήλωσή μας και προς το ΔΣ της ΟΝΜΕ είμαστε κοντά στους συναδέλφους μας. Κάναμε κοινή συνεδρίαση τη Δευτέρα 13 Μάη και το προεδρία μας πήγαν στην ΑΔΔΗ όπου ζήτησαν κήρυξη απεργιακής κινητοποίησης στις 17 Πέμπτου την Παρασκευή. Πέρα από αυτό και πέρα από την υλοποίηση της απεργιακής κινητοποίησης της Τρίτης, χτες το πρωί δηλώσαμε απερίφραστα την απεργιακή μας συμπόρευση, σεβόμενη το όποιο αποτέλεσμα θα έφερνε την ΟΛΜΕ μπροστά σε αγώνες για να σπάσουμε αυτή την εξτάπηση στην πράξη. Με απλά λόγια, αν η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ έλεγε ότι θα αντισταθεί, έφερνε ως αποτέλεσμα να αντισταθεί με απεργία απέναντι στην πολιτική επιστράτευση, αυτόματα οι 80.000 εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας θα έβρισκαν συμμάχους άλλους 80.000 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ΔΟΕ λοιπόν σε όλα μπροστά αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν στον χώρο της εκπαίδευσης θα παρακολουθεί τα ζητήματα, θα είναι κοντά με τους συναδέλφους της δευτεροβάθμιας και απαιτούμε πλέον από το κράτος να κοιτάει την παιδεία ως ύψιστο αγαθό μαζί με τους γονείς, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, γιατί η αναβάθμιση της παιδείας δεν είναι υπόθεση ενός κλάδου ή δύο κλάδων, είναι υπόθεση όλης της ελληνικής κοινωνίας.